Κυρία Πλίτση, καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Πείτε μου πώς ακούσατε και πώς άκουσαν οι συμμαθητές σας τις σημερινές ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας. Είπε ότι θα αναπληρωθούν οι ώρες που χάνονται από τις καταλήψεις, ακόμη και αν χρειαστεί να μην υπάρχουν αργίες, να μην υπάρχουν σχολικοί περίπατοι, να μην υπάρχει Σάββατο. Ως έναν ξεκάθαρο δείγμα εκβιασμού, γιατί έχουμε δει ότι τόσα χρόνια υπάρχουν τόσες ελλείψεις σε καθηγητές, που σε κάποια σχολεία το κενό έχει γίνει διδακτική ώρα. Άρα το ότι μας λέει ο Υπουργός ότι επειδή εμείς τώρα κάνουμε καταλήψεις και κινητοποιούμαστε και αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας και δεδομένα πράγματα που έπρεπε να έχουμε και ότι θα κάνουμε στις αργίες τα λίγα διαλύματα που έχουμε ως μαθητές μαθήματα, είναι δείγμα εκβιασμού, είναι δείγμα ότι η ίδια Υπουργός φοβάται, γιατί ξέρει ότι όλη αυτή τη χρονική περίοδο αμέλησε για τα δικά μας τα σχολεία και για την δικιά μας παιδεία. Και το μόνο που κάνει τώρα είναι να προσπαθεί να μας κρατήσει πίσω. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν θα γίνει, δεν μας τρομοκρατεί καθόλου και ότι θα συνεχίσει να μας βλέπει στους δρόμους, άμα επιτέλους δεν ακούσει αυτό που τη ζητάμε. Και τι είναι αυτό που ζητάτε, κυρία Πλίτση, ποια είναι τα βασικά αιτήματα? Και σας ρωτώ, γιατί διάβασα, άκουσα αυτές τις μέρες διάφορα τρελά να γράφονται και να λέγονται σε σχέση με τα αιτήματά σας, μέχρι ότι γίνονται καταλήψεις για το αν θα πάρουμε Ραφάλ ή όχι. Τα αιτήματά μας είναι τα εξής, τα οποία είναι βασικά κυρίως για τη δικιά μας παιδεία και για την υγεία, λόγω του ότι βρισκόμαστε σε μια πανδημία. Ζητάμε οι μαθητές το όριο των μαθητών να είναι 15 ανατάξει, έτσι ώστε να μπορούν να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και το μάθημα να γίνεται πιο ουσιαστικό και πιο καλό. Επίσης, λόγω αυτή τη διάσπαση των τμήματων, γιατί έχουμε καταλήξει να είμαστε και σε τμήματα με 27 και 30 άτομα πλέον και να στεκβαζόμαστε σε αίθουσες κλουβιά, ζητάμε περισσότερο προσωπικό καθηγητών, έτσι ώστε να καλυφθούν και όλα τα κενά. Και επίσης, μόνιμο προσωπικό καθαριότητας για να γίνονται απολυμάνσεις καθημερινά στο σχολείο μας και κάθε διδακτική ώρα. Τώρα, και κλείνω με αυτό. Οι ώρες που χάνονται τώρα, οι διδακτικές, δεν πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να αναπληρωθούν? Χρειάζεται να αναπληρωθούν, αλλά εμείς κάνουμε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις για να γίνονται τα μαθήματά μας διαζώσεις, να γίνονται μέσα στην τάξη. Θέλουμε να μην χάνουμε μαθήματα, αλλά επίσης θέλουμε να παραμείνουν σε άνθρωποι μας υγιείς, να είμαστε εμείς υγιείς, να είναι οι καθηγητές μας υγιείς. Δεν γίνεται να είμαστε σε ένα σχολείο το οποίο να είμαστε σε τάξεις στιβαγμένα άτομα και να φοβόμαστε καθημερινά για το άμα θα κολλήσουμε κάτι εμείς ή κάποιο οικογενειακό μας πρόσωπο. Σίγουρα θέλουμε να γίνονται μαθήματα, αλλά η τηλεκπαίδευση, όπως είδαμε και πέρυσι, δεν λειτουργήσε κάπου, γιατί δεν υπήρχαν οι κατάλληλες υποδομές, γιατί πολλά παιδιά δεν είχαν τα απαραίτητα μέσα και γιατί το ίδιο το σύστημα είχε πρόβλημα. Σας ευχαριστώ, κυρία Πλίτση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.